Πάμε στη Βέρεια, στο Μιχάλη το Μελιόπουλο. Είναι σε φαρμακείο, να τον καλημερίσω το Μιχάλη. Καλημέρα στη Μακεδονία μας. Καλημέρα στους καλούς μας φίλους και στο φίλο το φαρμακοποιό. Καλημέρα. Έλα, Μιχάλη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε όπως εδώ σε ένα φαρμακείο, όπως ξέρετε, έχουν έρθει αυτά τα περίφημα τα self-test. Ναι. Εδώ είναι ο Αργύρης ο Φουκαλάς, ο οποίος παρέλαβε και αυτό στα self-test, αλλά μας λέει είναι rapid test και αν έχουμε χρόνο θα μας δείξει όλη τη διαδικασία, Γιώργο, το πώς γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καταρχάς η διαδικασία... Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πλύνει τα χέρια μας, απολυμμένουμε το χώρο στον οποίο θα κάνουμε το self-test, ούτως ώστε να είναι όλα στήρα. Πολύ ωραία. Φέρνουμε τα σύνεργα τα οποία είναι η μπατονέτα, το self-test και το σταγονόμετρο όπου θα βάλουμε το υγρό. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε την μπατονέτα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν... Έχει μία μικρή διαδικασία, μας λέει ο Αργύρης εδώ πέρα. Για πέστε μου. Ανοίγουμε την μπατονέτα χωρίς να ακουμπήσουμε το βαμβακάκι της. Από το πίσω μέρος την πιάνουμε. Ωραίος, ωραίος. Επειδή το έχουμε δει επανειλημμένα. Να το δούμε ακόμα μια φορά. Μπράβο, έλα. Ναι, έχουμε και μια κοπέλα η οποία θα κάνει το τεστ εδώ πέρα. Απλώς μας ρωτούσαν πολλοί γονείς, Γιώργο, πώς θα κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αφού βάλουμε την πατονέτα στη μύτη γύρω στους 2 με 3, μπορεί και 4 πόντους μέσα μέχρι να ακουμπήσει επάνω, τη γυρίζουμε λίγο. Καλημέρα και στο κορίτσι. Εδώ πέρα τη βάζουμε και στην άλλη μεριά. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πάρει το δείγμα. Μπράβο. Αυτό το δείγμα το βάζουμε μέσα στο υγρό. Έτσι. Και σε 5 λεπτά ξέρουμε τι γίνεται. Το γυρίζουμε λιγάκι για να πάρει το υγρό το οποίο έχουμε πάρει από την μύτη. Έτσι. Μετά βάζουμε πάνω το σταγονόμετρο. Ακριβώς. Και ρίχνουμε στο τεστ, το κύριος τεστ, ρίχνουμε 4 σταγόνες, όχι παραπάνω. Έτσι. Ρίχνουμε 4 σταγόνες στο στρόγγυλο, στη στρόγγυλη υποδοχή. Ούτως ώστε και 5 να πέσουν δεν πειράζει, αλλά 4 με 5. Και μετά σε 20 λεπτά θα βγουν 2 σήματα. Ακριβώς. 2 γραμμές. Για πείτε μου τώρα. Και στο σε και στο τε. Έτσι. Ναι. Πέστε μου τώρα, υπάρχει πιθανότητα να μην πιάσει το τεστ αυτό. Και τι μας δείχνει όταν δεν πιάνει. Πιάνει ή θετικό ή αρνητικό. Υπάρχει πιθανότητα να δείξει ουδέτερο. Ναι, εάν καταρχάς το τεστ βγει σωστό, στο σε θα βγει μία γραμμούλα. Μάλιστα. Εάν είναι θετικό, βγαίνει μία γραμμούλα και στο ταφ. Αν δεν βγει καμία γραμμούλα, σημαίνει ότι δεν έγινε σωστά, πρέπει να επαναληφθεί το τεστ. Α, είσαι σπουδαίος. Είσαι πολύ σπουδαίος. Ναι. Δηλαδή, άλλο τεστ, άλλο τεστ, έτσι. Θα χρειαστεί άλλο τεστ. Σωστό. Ναι. Ερώτημα. Θα χρειαστεί άλλο τεστ, το οποίο βέβαια δεν το έχει ο ασθενής ο χρήστης. Δεν το έχει το τεστ αυτό. Πρέπει να έρθει την Δευτέρα να πάρει το δεύτερο. Όπως το λέτε είναι. Και αν είναι μέχρι σήμερα πήραν από ένα. Και σε περίπτωση που είναι θετικός ο άνθρωπος και δεν το ξέρει, θα γυρνάει και θα κολλάει αβέρτα τους υπόλοιπους. Όπως το είπατε είναι. Πέστε μου. Αυτό ακριβώς. Ασχολείστε καθόλου με τα αθλητικά, κύριε φαρμακοποιέ? Βέβαια, παράγοντας χρόνια στο handball. Στο handball. Λοιπόν, βέβαια. Έχουμε κάτι φάσεις ποδοσφαίρου απίστευτες. Τις αφιερώνουμε σε εσάς, αν και φίλαθλος του handball, αλλά ο Μιχάλης είναι παοκάρα. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις φάσεις από τα ευρωπαϊκά. Να ξέρετε κάτι, ο φαρμακοποιός επιτελεί μέγα κοινωνικό έργο. Σας το λέει ένας άνθρωπος που μεγάλωσε σε ένα χωριό που πολλές φορές δεν υπήρχε γιατρός, αλλά φαρμακοποιός ήταν και γιατρός. Πάμε να δείτε τα γκολ αφιερωμένα. Διαμαρτυρηθήκαμε. Και να σας πω... Δεν διαμαρτυρηθήκαμε, κύριε Αθιά. Η διαμαρτυρία είναι δημοκρατία. Τα βάρη τα οποία μας φορτώνουν. Να ξέρετε, η διαμαρτυρία είναι δημοκρατία, να το ξέρετε. Το δικαίωμα της διαφωνίας είναι δημοκρατία. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε με τα ωραία γκολ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.